και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου με ένα τέλειο βίντεο. Παιδιά, δεν σε έχω κάνει ποτέ στο κανάλι μου βίντεο με προϊόντα για το σώμα. Συγκεκριμένα θα σας δείξω σήμερα τρόπους να έχετε πάρα πολύ μαλακό δέρμα, λίγα γελιστερή επιδερμίδα και γενικά προϊόντα τα οποία θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ στο να το πετύχετε. Αγαπώ πάρα πολύ τα προϊόντα skincare για το σώμα και παιδιά, πάμε γρήγορα στο βίντεο καθώς ανυπομονώ. Γενικά, θα το έχετε παρατηρήσει ότι είμαι άνθρωπος που μου αρέσουν πάρα πολύ τα προϊόντα περιποίησης. Αγαπώ πάρα πολύ τα προϊόντα για το σώμα. Γενικά, απορώ πως δεν σας έχω κάνει βίντεο. Σας έχω δείξει αγορές που έχω κάνει, αλλά πραγματικά βίντεο έλειπα από αυτό το κανάλι. Και τώρα που έρχεται καλοκαίρι, νομίζω ότι το timing είναι φανταστικό. Και λέω να ξεκινήσω αμέσως από tips για το πώς μπορείς να πετύχεις πάρα πολύ ωραίο λίο, μαλακό και ψεγάδια στο δέρμα. Πρώτο tip το οποίο έχω να σας δώσω, κορίτσια μου, και πραγματικά σας το έχω πει ήδη, θέλω να δείτε ότι και εγώ το εφαρμόζω καθώς έχω φτάσει ήδη εδώ τη συσκευασία μου, είναι παιδιά το scrub. Συγκεκριμένα σας έχω δείξει σε προηγούμενο haul μου, το οποίο θα έχω κάπου εδώ, στα προϊόντα τα οποία αγοράζω για το καλοκαίρι, το φανταστικό body scrub, το οποίο είναι από Natura Siberica και συγκεκριμένα από το Organic Shop, το οποίο παιδιά είναι συγκλονιστικό. Έχει μέσα κομμάτια και κουκούτσια από φύλλα, γενικά κάνει ένα φυσικό scrub από ζάχαρη, μοσχοβολάει και βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά μα ξερίζεστε, στο να μην γυρνάνε οι τρίχες μέσα στο δέρμα. Είναι τέλειο, αφήνει λίγο την επιδερμίδα, βοηθάει και στην κυταρίτιδα καθώς διευκολύνει την αιμάτωση και παιδιά είναι φανταστικό. Γενικά σας προτείνω full να κάνετε scrub όταν είστε στο μπάνιο, γενικά θα βοηθήσει πάρα πολύ και θα διώξει πάρα πολύ σημάδια τα οποία μπορεί να έχετε. Ένα άλλο tip που έχω να σας δώσω, το οποίο είναι λίγο πιο φαρμακευτικό και χημικό, θα μπορούσα να πω, είναι το να βάλετε κάποια οξέα σε κάποια περιοχή στο δέρμα η οποία μπορεί να είναι τραχιά. Τι θέλω να πω με αυτό. Εγώ συγκεκριμένα έχω σε κάποια σημεία στο σώμα μου, π.χ. στο πόδι, ένα σημείο στο οποίο το δέρμα μου είναι φυσικά πιο τραχή από όλο το υπόλοιπο σώμα. Είναι σαν να έχει πάνω ειδικά πιπικάκια τα οποία βγαίνουν ίσως από την αποτρίχωση. Γενικά έχω αυτή τη μεγαλύτερη τραχύτητα στο δέρμα μου, την οποία την αντιμετωπίζω με τον ορό λακτικού οξέως από The Ordinary. Είναι ένας ορός ο οποίος μπορεί να μπει και στο πρόσωπο. Εγώ πλέον δεν το χρησιμοποιώ στο πρόσωπο καθώς δεν έχω αυτή την ανάγκη και παιδιά το χρησιμοποιώ τοπικά στο σώμα και έχω δει τεράστια διαφορά. Θέλω να σας πω, σως να μην το χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση ατοπικής δερματίτιδας ή ξηροδερμίας που μπορεί να βγάλει σπυράκια, δεν το θέλουμε αυτό, αλλά σε σημεία στο σώμα τα οποία είναι φυσικά σκληρά στο δέρμα και παιδιά θα δείτε τεράστια διαφορά. Θα πάω τώρα στα αγαπημένα μου προϊόντα τα οποία είναι skin care και είναι για ξηρά δέρματα, είναι για τις περιπτώσεις αυτές που πραγματικά θέλουμε ενυδάτωση στο σώμα μας και θα ξεκινήσω από το αγαπημένο μου, το οποίο τελειώνω κιόλας, το οποίο δεν είναι άλλο από αυτό εδώ, παιδιά, δείτε πόσο μου έχει μείνει, και συγκεκριμένα από τη σειρά της Dove, το Thermaspa Go Godness. Γενικά, παιδιά, είναι ένα φανταστικό body oil, το οποίο έχει μέσα χρυσό σκόνη, είναι πάρα πολύ ωραίο, αφήνει το δέρμα πάρα πολύ ωραίο, λαμπερό και ενυδατωμένο. Γενικά, εγώ το χρησιμοποιώ full μετά το ντους, ειδικά όταν θέλω παραπάνω ενυδάτωση. Μυρίζει φανταστικά, σαν καραμέλα, και παιδιά, το συνιστώ ανεπιφύλακτα, ειδικά αν έχετε ξηρό δέρμα, είναι τέλειο. Μπορείτε να το βρείτε είτε στα Hot Center είτε στα Supermarket. Εγώ το παίρνω και από τα δύο και είναι ένα προϊόν το οποίο δεν αλλάζω. Να μ' αρέσει πάρα πολύ η σειρά Dermaspa από Dove. Και θέλω να σας δείξω ότι έχω και την κρέμα, την οποία τη χρησιμοποιώ όταν θέλω τσακ τσακ να ντυθώ. Το λάδι που σας έδειξα πριν θέλει λίγο χρόνο να απορροφηθεί. Οπότε σε περιπτώσεις που δεν έχω χρόνο και κατευθείαν από το ντους θέλω να ντυθώ, θα βάλω αυτήν εδώ την κρέμα. Και παιδιά, έχει το ίδιο συγκλονιστικό άρωμα, έχει την ίδια ενυδατική δράση και γενικά μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Οπότε γενικά θέλω να σας δείξω αυτή τη σειρά από Dove, τη θεωρώ πάρα πολύ αξιόλογη και γενικά αν έχετε ξηρό δέρμα νομίζω θα με θυμηθείτε με πάρα πάρα πολύ ωραία και ιδιαίτερη μυρωδιά. Στέλνει για το σώμα, δεν γίνεται να λείπει και ένα φαρμακευτικό προϊόν το οποίο ξέρω ότι αγαπάτε πάρα πολύ και δεν είναι άλλο από το προϊόν από Nux και συγκεκριμένα το λάδι το οποίο έχει και για τα μαλλιά και για το σώμα. Είναι ένα λαδάκι το οποίο θα πάρω μαζί μου στις διακοπές, θα το χρησιμοποιήσω και στα μαλλιά μου, θέλω να τα ενυδατώσω πριν λουστώ, αλλά και στο σώμα, θα το χρησιμοποιήσω full σε περιπτώσεις που έχω ξηρό δέρμα και μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θα σας πω ότι είναι το αγαπημένο μου λάδι σώματος, όχι. Απλά είναι ένα λάδι το οποίο είναι πάρα πολύ αξιόλογο και με τη μία θα διώξει αυτή την ξηρότητα. Επίσης, έχει πάρα πολύ ωραία μυρωδιά και απορροφάται πάρα πολύ ωραία από το δέρμα. Οπότε νομίζω ότι άξιζε να έχετε τιμητική του σε αυτό εδώ το βίντεο. Επόμενα προϊόντα
holy grail σε οποιαδήποτε μορφή, σε οποιοδήποτε ας πούμε άρωμα, παιδιά, είναι τα καλύτερα για εμένα και δεν είναι άλλα από τα Βάζελιν. Τα συγκεκριμένα τα πήρα στο προηγούμενο μου χωρί από το παρφήμο, παιδιά, τα είχε σε πάρα πολύ καλή τιμή και είναι πραγματικά τα προϊόντα τα οποία δεν αποχωρίζομαι όλο μου το καλοκαίρι. Έχω εδώ μια κρέμα για τα χέρια, φανταστική. Έχω εδώ φυσικά την Coco Radiant κρέμα, η οποία είναι συγκλονιστική. Και εννοείται την κίτρινη σειρά, η οποία, παιδιά, μυρίζει φανταστικά. Γενικά η Βάζελιν είναι μια συγκλονιστική εταιρεία. Έχει πάρα πολύ ωραία προϊόντα για το σώμα και πάρα πολύ ανεβατικά. Μου αρέσει πάρα πολύ και το σπρέι που έχουν και ειδικά το καλοκαίρι όταν θέλω κατευθείαν να ντυθώ και θέλω κάτι πάρα πολύ βαπορόφυτο, θα το προτιμήσω. Απλά παιδιά ήθελα να σας δείξω φουλ και τις κρέμες τις οποίες τυχαίνει τώρα να πήρα, καθώς είναι τελείες. Αν έχετε ξηρό δέρμα, θέλετε κάτι οικονομικό, κάτι ωραίο, κάτι εύχριστο, είστε εδώ. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, προσωπικά έχω αυτό το σπρέι ενυδατικό για το σώμα, το οποίο είναι από Petite Marseillais. Σας λέω ότι χρησιμοποιώ και το ίδιο από Vaseline το κίτρινο. Το Vaseline το θεωρώ πιο ενυδατικό, απλά το Petite Marseillais έχει μια συγκλονιστική μυρωδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια πρόχειρη λύση για το τσακ-τσακ ενυδατικό παράγοντα για εσάς που βαριέστε, π.χ. να απορροφιέται η κρέμα ή σας ενοχλεί η υφή της κρέμας. Είναι μια πάρα πολύ καλή εναλλακτική και, παιδιά, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο να ενυδατώνεστε. Μπορείτε απλά να το ψεκάσετε τσακ έτσι στο δέρμα και ίσα-ίσα να κάνετε με ένα πέρασμα την κρέμα σας. Θα απορροφηθεί μπαμ-μπαμ και, παιδιά, θα δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα στο δέρμα. Φανταστικό. Βάζω όλα αυτά τα προϊόντα και πραγματικά συνειδητοποιώ πόσο μου αρέσουν. Πόσο μου αρέσουν οι μυρωδιές. Πόσο μου αρέσει αυτή η αίσθηση το να βάζω κρέμες. Γενικά, παιδιά, εμένα μου αρέσουν πολύ κρέμες. Βάζω πάρα πολύ κρέμες. Οπότε, εδώ, ό,τι σας δείχνω είναι κρέμες που τις έχω λατρέψει. Και πάμε γρήγορα στα επόμενα. Τώρα θα ξεφύγουμε από την ενυδάτωση, την καθαρή ενυδάτωση, την οποία σας την πρότεινα για ξηρά δέρματα, για προβλήματα και γενικά για να διατηρείτε πολύ ωραία τον επιδερμικό φραγμό στο σώμα σας. Και θα σας πάω τώρα σε κρέμες, οι οποίες δεν είναι οι πιο ενυδατικές, αλλά, παιδιά, έχουν συγκλονιστικό άρωμα. Θα ξεκινήσω με την πρώτη κρεμούλα, η οποία δεν είναι άλλη από αυτήν εδώ από Aloe Colors. Τη συγκεκριμένη εγώ την προμηθευόμαι από το φαρμακείο. Μυρίζει talc, είναι φανταστική και είναι μια κρέμα η οποία θα τη βάλει στο σώμα σου και θα μυρίζουν όλα σου τα ρούχα φανταστικά. Είναι μια πάρα πολύ ωραία κρέμα για τη μυρωδιά της. Μπορείς να τη συνδυάσεις με το αντίστοιχο mist και πραγματικά θα σε κάνει να μορφοβολάς talc ή οποιοδήποτε άλλο άρωμα έχουν. Πάρα πολύ ωραία διάρκεια στο άρωμα και την προτείνω. Η επόμενη κρέμα την οποία θέλω να σας δείξω, καθώς την ξεχωρίζω για τη μυρωδιά της, είναι ίσως η αγαπημένη μου μυρωδιά ever σε κρέμα. Είναι αυτή εδώ από C&D και συγκεκριμένα είναι η Hand and Body Sensations με mango και coconut. Παιδιά, αυτό το άρωμα για εμένα είναι αξεπέραστο, δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Τη χρησιμοποιώ full περισσότερο στα χέρια μου αλλά και στο σώμα και μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά η C&D είναι μια επαγγελματική σειρά. Νομίζω ότι τα περισσότερα μαγαζιά που φτιάχνουν νύχια το έχουν και, παιδιά, είναι τέλεια. Μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά της. Αν σας αρέσει η καρύδα, σας την προτείνω ανεπιφύλακτα. Αξίζει μόνο για τη μυρωδιά πάρα πολύ. Φυσικά δεν μπορούσε να λείπει το κλασικό mist και κρέμα από Victoria's Secret και θα σας δείξω το αγαπημένο μου άρωμα, καθώς έχω ολόκληρη συλλογή πάνω. Απλά έχω επιλέξει το αγαπημένο μου να σας δείξω σήμερα, το οποίο δεν είναι άλλο από το Amber Romance. Εγώ έχω τις παλιές συσκευασίες, ακόμα δεν τις έχω τελειώσει και, παιδιά, αυτός ο συνδυασμός το καλοκαίρι αντικαθιστά το άρωμα. Μετά το μπάνιο, μετά την παραλία, γενικά όταν είσαι στο νησί ή και στη δουλειά ή και εδώ γενικά, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κόμπο για να μυρίζεις τέλεια. Η αγαπημένη μου εμένα μυρωδιά, σας είπα ότι είναι το Amber Romance. Μυρίζει μεθυστικά, θα μπορούσα να πω. Το λατρεύω και σε συνδυασμό νομίζω ότι αφήνει τις πιο ωραίες αναμνήσεις. Τέλειο. Και πάμε τώρα στο πιο bougie άρωμα το οποίο έχω, την πιο ακριβή κρέμα η οποία έχω, την οποία λατρεύω και, παιδιά, τη βάζω σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς πραγματικά δεν μπορώ να την αγοράζω συνέχεια. Μακάρι να μπορούσα να την αγοράζω συνέχεια. Και δεν είναι άλλη από την κρέμα από Chanel και συγκεκριμένα την κρέμα, την Number 5. Παιδιά, είναι μια κρέμα η οποία μυρίζει τέλεια. Μυρίζει όλο σου το σώμα. Μυρίζουν όλα σου τα ρούχα. Μυρίζει το κρεβάτι για 6 μέρες.
είναι φανταστική, μυρίζει απίστευτα, αντικαθιστά πλήρως το άρωμα για εμένα, καθώς έχει μια πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ, βλέπετε πόσο έχω αφήσει, γενικά σας λέω, τη βάζω σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Είναι φανταστική και ειλικρινά είναι μια κρέμα η οποία είναι τέλεια. Αν σας επιτρέπει το budget σας να την πάρετε, πάρτε την, δεν θα το μετανιώσετε. Και παιδιά, ειδικά για ειδικές περιστάσεις, σου φτιάχνει το κέφι, δηλαδή για ένα γάμο, για κάποιο ραντεβού, γενικά είναι πάρα πολύ ωραία και σας το υπογράφω ότι θα μείνετε εξέχαστοι, καθώς αυτό το άρωμα θα μείνει όπου και να πάτε για πάρα πολλές μέρες. Τέλεια! Σε αυτό το πλαίσιο θέλω να σας δείξω ένα dupe το οποίο έχω βρει για το άρωμα Chanel, όχι σε κρέμα, αλλά σε body, σε sour wash, ας πούμε, σε αφρόλουτρο, και δεν είναι άλλο από αυτό εδώ, από Petina Party, το mask, το οποίο λέγεται Bath and Sour Gel και έχει αυτό το μαύρο γράμμα. Παιδιά, μυρίζει ίδια με το Chanel νούμερο 5, μου αρέσει πάρα πολύ να τα βάζω συνδυαστικά, καθώς ειλικρινά δεν μπορώ να αγοράσω όλα τα προϊόντα περιποίησης σώματος από Chanel, προφανώς. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο dupe για την κρέμα, για τη μυρωδιά. Είπα να σας το δείξω, καθώς είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόταση, την οποία την έχω ανακαλύψει μετά από πολλά χρόνια και ήταν πολύ ωραίο. Μια άλλη κρέμα, η οποία πραγματικά είναι συγκλονιστική και τη χρησιμοποιώ φουλ στις καλοκαιρινές μου διακοπές από άποψη αρώματος και διάρκειας, ειδικά όταν δεν θέλω να βάλω το Chanel ή γενικά θέλω κάτι πιο ελαφρύ και δροσερό, είναι από Trussardi η Donna. Είναι μια κρέμα σώματος η οποία μυρίζει καλοκαίρι, είναι φανταστική, είναι τέλεια, έχω και το σορτί άρωμα, αλλά παιδιά αυτή η κρέμα είναι σαν να έχει βγει κατευθείαν από το ντους. Μυρίζει τέλεια, σας την ξαναδείχνω, να την πάρετε με την πρώτη ευκαιρία, καθώς γενικά είναι και αρκετά οικονομική για Trussardi και θα με θυμηθείτε. Αν ψάχνετε ένα ωραίο άρωμα και μια ωραία κρέμα σώματος για τις διακοπές σας, να προτιμήσετε Trussardi. Το τέλος, για να μυρίζετε υπέροχα, σας έχω φυλάξει το άρωμα το οποίο φοράω εγώ τώρα την καλοκαιρινή περίοδο και το συνδυάζω γενικά με το ασορτή αποσμητικό και δεν είναι άλλο από το Chloé. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το Chloé σαν άρωμα και δεν σας κρύβω ότι αρκετές φορές όταν μπαίνουν οι εκπτώσεις θα πάρω και το ασορτή, ας πούμε, αποσμητικό, θα πάρω και την ασορτή κρέμα σώματος. Αυτή τη στιγμή επίσης πήρα το αποσμητικό, το οποίο μυρίζει τέλεια. Εγώ να σας πω την αλήθεια, μπορώ να το βάλω και στα ρούχα σαν mist για να μυρίζει. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και παιδιά, θέλω να σας δείξω ότι έχω βρει dupe για την Chloé από το φαρμακείο και συγκεκριμένα από τη Versace, την Coquette. Μυρίζουν τέλεια, τα συνδυάζω, τα βάζω και στα μαλλιά μου και παιδιά, μυρίζω full δροσιά και καθαριότητα. Όσες ξέρετε, το Chloé είναι διαχρονικό άρωμα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα τώρα για το καλοκαίρι και παιδιά, εγώ δεν το αλλάζω. Σας δείχνω εδώ την έκδοση από Versace, υπάρχει και η κανονική φυσικά και γενικά νομίζω ότι αυτά είναι τα ultra tip μου για να μυρίζετε ωραία και για να έχετε μαλακό δέρμα. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, να είχατε κάποια προϊόντα τα οποία να τα είχατε, να σας θυμίσαν έτσι κάτι από παλιά, καθώς οι μυρωδιές γενικά συνδυάζονται με τις αναμνήσεις. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να subscribe στο κανάλι αν σας άρεσε, καθώς θα με βοηθήσετε πάρα πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν από εμένα, ραντεβού στο επόμενο βίντεο και μέχρι τότε, πολλά φιλάκια!